Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και την Άννα τη Ζιρδέλη και την Ηλιάνα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Ηλιάνα βγήκε και ρώτησε την Άννα μας αν η Κατερίνα είναι έγκυος. Και μου στέλνει μηνύματα ότι ήταν άκομψο κτλ. Δεν ήταν καθόλου άκομψο γιατί η κοπέλα το έκανε με πολύ γλυκό τρόπο. Με κανένα ύπουλο τρόπο. Άκομψο είναι έτσι. Όταν κάποιοι δημοσιογράφοι εντός εισαγωγικών πήρανε σπίτι στους γονείς μου την Παρασκευή και τους λέγανε θέλουμε μια δήλωση στους γονείς μου στο σταθερό μου τηλέφωνο αν η Κατερίνα είναι έγκυος. Άκομψο ήταν. Κάποια sites, όχι εσείς τηλεθεατές μου, έχετε στείλει τα πιο όμορφα μηνύματα που υπάρχουν. Με τις ωραιότερες ευχές. Όταν κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν και κριτικές και λένε ότι έχει ανοίξει λεκάνη της και είναι έγκυος και περιμένει κορίτσι. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο αυτή η ιστορία, να πω εγώ ότι. Εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί με πήρε μπάλα και μετά. Ακριβώς. Όταν μια γυναίκα, όταν κάποιος πει στην κατάστασή της, όταν μια γυναίκα μπορεί να έχει λίγο πριστεί. Όταν μια γυναίκα που είναι 35 στα 36 μπορεί να μην νιώσει λίγο καλά, που έχει γίνει πριν ένα μήνα. Οι λόγοι δεν είναι μόνο εγκυμοσύνη, μπορεί να είναι κάποια θεραπεία, μπορεί να είναι ορμόνες, μπορεί να είναι κάτι ορμονικό, μπορεί να είναι κάποια άλλη οτιδήποτε διαδικασία ή τέλος πάντων μπορεί πολύ απλά στις δύσκολες μέρες του μήνα. Δεν είμαι έγκυος, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, απλά δεν μου αρέσει το να απολογούμε γιατί μπορεί σε κάποιο καιρό, σε λίγους, δεν ξέρω, μπορεί τώρα, μπορεί λίγο πιο μετά, μπορεί σε χρόνια, μπορεί και ποτέ να μείνω έγκυος. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω είμαι, δεν είμαι και να παίζουμε. Με υπονοούμενα. Με όλο αυτό. Έτσι. Διότι μπορεί οτιδήποτε. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα για μια γυναίκα. Και δεν έχω παίξει ποτέ. Αν μείνω έγκυος ή αν είμαι μελλοντικά κτλ., θα φανεί. Θέλει έναν ιδιαίτερο χειρισμό, είναι πολύ λεπτό το θέμα. Δεν το λέω για την Ηλιάνα. Η Ηλιάνα ήταν γλυκύτατη και το είπε και καλά. Και είπε για την κατάστασή τη. Δεν αναφέρθηκε. Ήθελε κάτι να πιο γρήγορο. Και εγώ αισθάνθηκα άσχημα με τη διάσταση που πήρε. Σε πήρα αμέσως τηλέφωνο και σου λέω ρε Κατερίνα, τι γίνεται τώρα εδώ. Έχω πει και άλλα πράγματα, σε έχω πειράξει και άλλες φορές. Ο γρήγορο μπορεί να πει κάτι προσωπικό μου και να μου το είπε. Εμείς έχουμε μια κουβέντα λίγο πριν την εκπομπή. Δηλαδή, μερικές φορές και εγώ αισθανόμουν άσχημα γιατί μου στέλναν μηνύματα και με ρωτούσαν και εμένα. Με πολύ αγάπη ο κόσμο. Παίρνουν όλοι το θέμη, παίρνανε την. Ο κόσμος, το ξαναλέω, οι τηλεθεατές μου έχουν στείλει τα πιο όμορφα μηνύματα και στην καρδιά μου. Μα βέβαια. Με ενόχλησε η συμπεριφορά κάποιων, όχι όλων, κάποιων. Δεν θέλω να σου πω καν συνάδελφο. Πήρανε σπίτι μου, παίρναν τέλο πάντων. Γράφανε για την Κατερίνα. Η λεκάνη μου δεν έχει ανοίξει, να ξέρετε. Ούτε κοιλιά σου έχει φουσκώσει. Μια χαρά πένα είσαι. Όχι. Αν έχω πριστεί λίγο, υπάρχουν κι άλλοι λόγοι. Χαίρεσε το παιδάκι σου. Αν κάποια στιγμή κάνω, με το καλό να το χαρώ. Και θα το πω.